Οι ρωσικέ δυνάμει κατέλαβαν τι νοτιοδυτικέ συνοικίε τη πόλη Μπακμουτ και βρίσκονται πολύ κοντά στο να αποκόψουν του Ουκρανού από τον δυτικό αυτοκινητόδρομο από όπου και λαμβάνουν τον ανεφοδιασμό του. Σημειώνεται ότι οι Ρώσοι ελέγχουν ήδη τι νότιε και τι ανατολικέ συνοικίε τη πόλη. Όπω εξελίσσεται η τακτική κατάσταση στο μέτωπο του Μπάκμουντ, εάν δεν υπάρξει κάποια απρόσμενη εξέλιξη, η μοίρα των Ουκρανών είναι προδιαγεγραμμένη. Η ρωσική Βάγνερ επιτίθεται με άρματα μάχη στι Ουκρανικέ θέσει στη λεωφόρο Κορσούνσκ και στο νοτιοδυτικό τομέα αν περάσει την Ουκρανική γραμμή άμυνα, οι ρωσικέ μονάδε θα ξεχυθούν στο κέντρο τη πόλη. Ρώσοι Σπέτσναζ έχουν φτάσει στη Λεωφόρο Τσαϊκόφσκι και η αποστολή του είναι να καταλάβουν το σιδηροδρομικό σταθμό και να διακόψουν τη σιδηροδρομική σύνδεση τη πόλη. Βορειότερα του Μπάκμουτ, στο Σολεντάρ, το οποίο επίση έχει καταληφθεί κατά το ίμιση, e το έκτο Σύνταγμα των Ρωσόφωνων Δυνάμεων τη LPR κατέστρεψε πυροβολαρχίε του Ουκρανικού Πυροβολικού. Και στι δύο πόλεις οι συγκρούσει εξελίσσονται θετικά για του Ρώσου οι οποίοι ακολουθούν τακτικέ που εφάρμοσε ο Σεργέη Σουροβίκιν στο Χαλέπι. Δηλαδή, κατάληψη των περιμετρικών συνοικιών και συνεχεία πρόξιμο των εχθρικών δυνάμεων προ το κέντρο τη πόλη, συμπιέζοντα του μέσα σε ένα δαχτυλίδι θανάτου το οποίο όμω μικραίνει συνεχώ.